Μετά την μικρασιατική καταστροφή και τις οδυνηρές επιπτώσεις της, αρχίζει να διαφαίνεται μια στροφή. Το έδαφος για τη διαφοροποίηση έχει ήδη προλιανθεί από τις αρχές του αιώνα, όταν εκδηλώθηκε η διαμάχη ανάμεσα στους καθαρεβουσιάνους και τους δημοτικιστές με κύριο όργανο εκφοράς της ιδεολογίας, τη γλώσσα. Το αίτημα ήταν η αναζήτηση μιας ταυτότητας και πρώτο ξεκίνησε από τις φιλολογικές και λογοτεχνικές συντροφιές των διανοουμένων για να επεκταθεί σχεδόν ταυτόχρονα και στον οικαστικό χώρο. Οπωσδήποτε, η εμβέλεια του τόξου της σχολής του μονάχου και των διαδόχων της βρισκόταν στη δύση του προς το άνοιγμα της δεκαετίας του 30. Το ξεκίνημα του Παρθένη θα πρέπει να χαρακτηριστεί εμπρεσιονιστικό, μιας και όλες οι μορφές του, τα δέντρα, το τοπίο, τα κτίρια, οι φιγούρες που ζωγραφίζει, είναι διαποτισμένες με ένα φως, η πλαστική και χρωματική διαπραγμάτευση του οποίου διατυπώνεται από τον ίδιο ως θεμελιακή μορφολογική αρχή. Ένας από τους μαθητές του, ο Ηλίας Φέρτης, θυμίζει χαρακτηριστικά αργότερα την κλασική φράση του δασκάλου του. «Φως ίσον χρώμα. Είναι αυτό που γεννάει το σχήμα». Μέσα σε αυτήν την πνευματική και λυρική ατμόσφαιρα διαλύει και ανασυνθέτει τις μορφές που του προσφέρει το παρελθόν, ατενίζοντας έτσι το μέλλον. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι όσο απομακρύνεται κανείς από το παρελθόν, πάβει να είναι μίωψ, δίνοντας έργα που απευθύνονται στο μέλλον. Ενώ περνά από όλα σχεδόν τα σύγχρονα του ρεύματα, κατορθώνει να φτάσει σε μια τέχνη ιδεαλιστική, ποιητική, αλληγορική, όσο και συμβολική, όπου γραμμές και χρώματα και φωτεινές αντανακλάσεις αποκτούν μια διαφάνεια και μια εξευγενισμένη λεπτότητα μοναδική. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι παρόλες τις αντιδράσεις ο Παρθένης έγινε διευθυντής ή μάλλον καθηγητής στη Σχολή Καλών Τεχνών μόνο το 1929, ήταν στην Ελλάδα από το 1912, και ο Παρθένης εδίδαξε τον Χατζηκυριάκο Γκίκα, τον Τσαρούχη, τον Εγκονόπουλο, τον Διαμαντόπουλο και το Μόραλι, όλους τους ζωγράφους, δηλαδή οι οποίοι μετά έπαιξαν έναν πρωταρχικό ρόλο στη μετέπειτα διαμόρφωση της ελληνικής ζωγραφικής. Εκεί ο ρόλος του Παρθένη είναι προφανής και είναι ρόλος δασκάλου με μικρό δέλτα και δασκάλου μέτρ με μεγάλο δέλτα. Ο Τσαρούχης, θυμάμαι, από τη σχολή μου μιλούσε μόνο με θαυμασμό για τον Παρθένη και μόνο για τον Παρθένη. Νομίζω πως θα τους έλεγα γενάρχες της ζωγραφικής μας του 20ου αιώνα, τον Παρθένη, τον Μαλέα και τον Παπαλουκά, διότι ήταν εκείνοι που κατά σύμπτωση ήταν και περίπου συνομήλικοι, ο Παπαλουκάς λίγο μικρότερος, εκείνοι που έστρεψαν τη ζωγραφική, την ελληνική, από την σχολή του μονάχου. Η ζωή του Μαλέα έμελε να είναι σύντομη, μιας και πέθανε μόλις 49 ετών. Η ζωγραφική του όμως και οι καινοτομίες της υπήρξαν ουσιαστικά και θεμελιώδη στηρίγματα για την τροπή που πήραν τα πράγματα. Υπήρξε πρωτεργάτης των αλλαγών που επισυνέβησαν,
αν και ξεκίνησε όχι από σπουδές ζωγραφικής, αλλά αρχιτεκτονικής. Εκείνο που ενδιαφέρει το Μαλέα είναι να δώσει τη δική του ερμηνεία στα θέματα του τοπίου. Γνωρίζει πολύ καλά τη συμμετρία των όγκων και τη μορφοπλαστική διαμεταχείρισή τους στην εσωτερική οικονομία των συνθέσεών του. Ενδεχομένως οι γνώσεις του της αρχιτεκτονικής να τον βοήθησαν στην οργάνωση της δομής και της αρμονικής ισορροπίας της φόρμας. Δίνει ιδιαίτερη σημασία στα χρώματα και στον παράγοντα του φωτός, αλλά εκείνο που τον χαρακτηρίζει είναι ο δυναμισμός της σύνθεσης, η αδρότητα της πινελιάς, το πάχος και η κίνηση που υποβάλλει ματιέρα, η θερμότητα και η υλικότητα που αντανακλούν οι συνθέσεις του. Την θέση του λογιοτατισμού και της ρητορίας έπαιρναν σταθερά οι εκφραστές της λαϊκής συνείδησης. Μακρυγιάννης και Θεόφιλος αναγορεύονται σε πρότυπα και κοντά σε αυτούς η λαϊκή τέχνη, το Βυζάντιο, ο περιπαθής κόσμος της Ανατολής με τους μύθους και τις δοξασίες του, οι αφηγηματικές περιπέτειες του μόχθου και της καθημερινότητας των απλών ανθρώπων και πάνω απ' όλα η φύση, το χρώμα και το φως της, που οι ζωγράφοι τα ανακαλύπτουν με τις ποικιλίες της εσωτερικότητας και της ακτινοβολίας τους. Υπόδειγμα, όπως είπαμε, στάθηκε ο Θεόφιλος, ο λαϊκός αυτοδίδακτος αυτός ζωγράφος που γεννήθηκε στη Μυτιλίνη στα 1873. Πέρασε στη Σμύρνη και φορώντας την ελληνική φουστανέλα, όπως οι αγωνιστές του 21, Αθανάσιος Διάκος και Ανδρούτσος, αλλά έχοντας και την περικεφαλαία του Μεγαλέξανδρου, περιδιάβηκε και ζωγράφισε σπίτια και αρχοντικά. Αργότερα ξαναγύρισε στο νησί του και από εκεί πήγε στο Πήλιο, όπου για ένα πιάτο φαΐ και λίγα χρήματα για να αγοράζει τα απολύτως αναγκαία για τη δουλειά του, συνέχιζε να ζωγραφίζει ταπεινά μαγαζιά, φούρνους, μήλους, καφενεία, μπακάλικα, ταβέρνες. Εικόνες του βρέθηκαν σε τενεκέδες, ξύλα, πανιά, πάνω σε μαξιλάρια, ναυτικούς άκους και ό,τι άλλο. Πολλά από τα θέματά του
Τα αντέγραφε σαν τους παλιούς αγιογράφους. Στην ουσία τα μετέπλαθε. Και αντί για θύβολα, αυτός χρησιμοποιούσε κάρτ ποστάλ, φυλάδες και ένα πλήθος λαϊκές λιθογραφίες. Ο Θεόφιλος διατηρεί όλες τις μνήμες της μεταβυζαντινής λαϊκότροπης ζωγραφικής, όπως και την σημασιολογική προοπτική. Ο Κόντογλου ήταν ο κύριος κήρυκας της επιστροφής σε μια τέχνη αυτόχθονα, σε μια τέχνη που να μην παίρνει δάνεια απ' έξω, αλλά να εκφράζει όχι μόνο με το περιεχόμενο, αλλά και με τη μορφή την ταυτότητα του έθνους. Δεν έμεινε όμως μόνο κήρυκας, αυτό το έκανε έργο με τις μικρές του συνθέσεις, αλλά και με τις μεγάλες του συνθέσεις της ηχογραφίας, παραδείγματος χάρη στο Δημαρχείο της Αθήνας, όπου προσπάθησε και πέτυχε να δώσει μια ενότητα στην έκφρασή του, χρησιμοποιώντας θέματα από την αρχαιότητα μέχρι την Επανάσταση, δίνοντάς τα με μια βυζαντινόπρεπη τεχνοτροπία, ζωγραφίζοντάς τα αυτός ο σύγχρονος Έλληνας. Στην εκκλησιαστική όμως ζωγραφική, μπορούμε να πούμε ότι ο ρόλος του είναι απόλυτα καθοριστικός. Η εκκλησιαστική νεοελληνική ζωγραφική χωρίζεται στην εποχή πριν από τον Κόντογλου και στην εποχή μετά από τον Κόντογλου, όπου αυτή η παράδοση ξαναέρχεται, αναστηλώνεται αν θέλετε ξανά η ορθόδοξη ζωγραφική μέσα στις εκκλησίες με το δογματικό της χαρακτήρα. Βέβαια, στη συνέχεια και αυτή η αναστήλωση έγινε ένα είδος αναφωμίου της επανάληψης, που δεν είχε τα αποτελέσματα αυτά τα οποία ονειρεύτηκε και πραγματοποίησε ο Κόντογλου. Όμως παραμένει πολύ θετική και ρυθμιστική αυτή του η παρουσία. Το ίδιο το έργο μας, πέρα από αυτούς τους δύο σημαντικότατους παράγοντες που είχε μέσα στην νεοελληνική ζωγραφική, έχει το ίδιο μια αυταξία, καθώς εκφράζει αυτή την εποχή του Μεσοπολέμου και κυρίως τον πόνο και την κατάσταση που δημιουργήθηκε μετά από την Μικρασιατική καταστροφή σε έργα όπως οι Έλληνες Όμηροι, όπου ντύνονται τα βάσανα της φυλής όλης της μακραίωνης πορείας του, ντύνονται με μορφές που ενώ φαίνεται ότι είναι μόνο από την βυζαντινή τέχνη παρμένες, είναι μορφές τις οποίες έχει δουλέψει ο ίδιος μέσα στο καλλιτεχνικό του καμίνι, ένα καμίνι πολύ πλούσιο που μπορούσε να παίρνει στοιχεία από την παράδοση του τόπου μας, να παίρνει μερικά στοιχεία και από την τέχνη της Ευρώπης για να δημιουργεί ένα δικό του προσωπικό ύφος, ένα ύφος όμως που είναι κατεξοχήν ελληνικό και αυτόχθονο. Παπαλουκάς, λίγο μεγαλύτερος τα χρόνια από τον Κόντογλου, γνωρίζεται μαζί του στο Πολυτεχνείο και αργότερα επισκέπτονται μαζί του Αγιονόρος. Η φιλία του με τον Κόντογλου τον κάνει να εμβαθύνει στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή τέχνη, αλλά έχοντας ενστερνιστεί τις νέες κατευθύνσεις της δυτικής ζωγραφικής, έχοντας γνωρίσει το ζωγραφικό πνεύμα του εμπρεσιονισμού, τους φοβιστές και τους ναμπί,
διατηρεί τις δημιουργικές του αποστάσεις, ατενίζοντας το Βυζάντιο και την αισθητική του όσον αφορά στα ριζοσπαστικά ζητήματα που έθετε σχετικά με τη φόρμα, το πολυεπίπεδο χτίσιμό της και την πλαστικότητα χρώματος και φωτός. Δεν ενδιαφέρεται για τα εξωτερικά γνωρίσματα. Αντιλαμβάνεται τη φύση με την αρχιτεκτονική της δομή, την δομή των μορφών που την αποτελούν. Ουσιαστικά ο Παπαλουκάς είδε τον κόσμο των Βυζαντινών με την ματιά των διδαχών του Παρθένη και του Κόντογλου, χωρίς το ιδίωμά του να εξομοιώνεται με κανέναν από τους δυο, διατηρώντας παράλληλα την αυτοτέλεια και την πρωτοτυπία του. Μιχάλης Οικονόμου είναι μια ειδική περίπτωση. Είναι 10 χρόνια νεότερος από τον Παρθένη. Είναι γεννημένος το 1888 και είναι και αυτός της γαλλικής σχολής. Επηρεάζεται βέβαια από τους μεντεπρεσιονιστές, αλλά και από τους συμβολιστές, όπως και ο Παρθένης, όπως και όλη αυτή η παρέα. Μένει στη Γαλλία αρκετά χρόνια. Ζωγραφίζει, εκθέτει και στο Λονδίνο μια φορά. Πάντα όμως ακολουθεί ένα δικό του όνειρο. Έχει μια νοσταλγική εικόνα της πραγματικότητας. Δεν χάνει ποτέ την επαφή του με την ίδια την πραγματικότητα, αλλά όλα τα μεταφράζει κάπου αλλού. Ξεκινάει από ερεθίσματα της πραγματικότητας. Επηρεάζεται πολύ στην αρχή από γαλλικό τοπίο, ειδικά από την Νότιο Γαλλία, από τη Μαρτίγκ. Εισάγει στο έργο του την ιδέα του νερού, που το βάζει πάντα στο πρώτο πλάνο και εκεί παίζει με όλους τους αντικατοπτρισμούς. Η φόρμα του γίνεται σχεδόν διπλή πολλές φορές. Αλλά απομακρύνεται σε ένα φανταστικό τοπίο, σχηματοποιημένο, μεταφράζοντας και τα χρώματα πια. Οι ουρανοί του πάβουν να είναι ουρανοί γαλάζιοι, γίνονται πρασινοποί, γκριζοποί. Όλα τα χρώματα συγχέονται το ένα με το άλλο. Αλλά ακόμα και το υλικό πάνω στο οποίο δουλεύει. Αρχίζει να δουλεύει επάνω σε φανέλα για να το κάνει ακόμη πιο μαλακό και μακρινό το τοπίο. Στα τελευταία του έργα, αυτή η διάθεση γίνεται σχεδόν ανυπόμονη. Αλλάζει τελείως το μετιέ του και ενδίδει στην ένταση του ελληνικού τοπίου, έτσι που θα μπορούσε κανείς να πει ότι πιάνεται από μια πραγματικότητα για να σωθεί από το χάος που σιγά σιγά τον καταλαμβάνει.
γιατί έρχεται η ψυχή του αρρώστια μία φορά, γύρω στο 29, και θα πεθάνει πολύ νέος το 33. Όσο ενθαρρυντικές και αν ήταν ορισμένες παρουσίες, όπως του Μιχάλη Οικονόμου, και αισιόδοξο το τόλμημα της επανασύστασης της ομάδας τέχνη, άλλο τόσο ξαφνιάζουν ορισμένες αντιδράσεις που προκλήθηκαν και μάλιστα από ηγετικές πνευματικές φυσιογνωμίες. Η περίπτωση του Γιώργου Γουναρόπουλου είναι χαρακτηριστική. Η ποιητική λυρική ατμόσφαιρά του, το χρώμα του επηρεασμένο από τον ορφισμό και το κλίμα των έργων του που παρέπεμπε σε έναν μαγικό ή μεταποιητικό σουρεαλισμό, όσο ικανοποίησε αρκετούς που υποστήριζαν ένθερμα αυτή την τάση, άλλο τόσο το φιλοσοφικό και αισθητικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούσε η εικονοπλαστική μεταφορά των στοιχείων της ορατής πραγματικότητας των έργων του, ενοχλούσε ωστόσο αρκετούς. Εντύπωση προκάλεσε τότε η πρώτη διαφαινόμενη επιφυλακτικότητα του Ζαχαρία Παπαντονίου, ο οποίος σε κριτική του στο περιοδικό 20ος αιώνας αποστασιοποιείται από τους νέους πειραματισμούς, ενώ ο ίδιος έχει υποστηρίξει τις τάσεις της ομάδας τέχνη. Η πρώτη αυτή αντίδραση συνέβη με αφορμή την έκθεση του Γουναρόπουλου στην αίθουσα Στρατηγοπούλου το 1929. Μια ανάλογη αντίδραση που μακροπρόθεσμα ωφέλησε, γιατί οι πνευματικοί άνθρωποι της εποχής αναγκάστηκαν να συνειδητοποιήσουν πληρέστερα τι ακριβώς συνέβαινε, ήταν η περίπτωση του Γεράσιμου Σταματελάτου ή Στέρη. Ο Στέρης, του οποίου η περίπτωση πρέπει να επανεξεταστεί με βάση τα νέα δεδομένα που προέκυψαν για τον άνθρωπο και το έργο του, έχοντας σπουδάσει στην Ελλάδα με καθηγητές τον Ιακωβίδη και τον Γερανιώτη και έχοντας ταξιδέψει στο εξωτερικό, συγκεκριμένα στο Παρίσι, πραγματοποιεί το 1931 σε αίθουσα Αθηναϊκού Ξενοδοχείου την πρώτη του έκθεση με 98 έργα. Τα θέματα του έχουν σχέση με την αρχαιότητα, με κυρίως με τους αρχαίους μύθους, με το τοπίο, με αλληγορικούς και συμβολικούς συσχετισμούς. Η κριτική της εποχής φαίνεται αρνητική. Υπάρχει ένα κείμενο του Ζαχαρία Παπαντονίου, στο οποίο αναγκάζονται να αντιδράσουν οι πνευματικοί άνθρωποι και έτσι λίγο αργότερα κυκλοφορεί ένα φυλάδιο με αρκετές υπογραφές επωνύμων που στηρίζουν τις πρωτοποριακές τάσεις, ανάμεσα στις οποίες είναι και η περίπτωση του Γεράσιμου Στέρη. Με βάση αυτή την αντίδραση, οι αντιστάσεις κάμπτονται χωρίς να εξαφανίζονται και τελείως. Ο νέος δρόμος όμως για την πορεία που ακολούθησε η νεοελληνική τέχνη έχει χαράξει. Η κρίσιμη αυτή δεκαετία, με ενθαρρυντικά ανοίγματα και αρκετά προσκόμματα, έχει βάλει πια τη σφραγίδα της.